Πάμε να δούμε τώρα τον πίνακα κατάταξης για να δούμε ποια είναι η μεγάλη νικήτρια, η σημερινή. Ναι, είναι η Αμίνα βέβαια, με ένα εντυπωσιακό 13,4 επανήλθε στην κορυφή η Αμίνα. Αμέσως μετά είναι η Μπι με 11,9 βαθμούς και αμέσως μετά είναι η Νικολίνα με 10,9. Στην τελευταία θέση είναι η Φωτεινή. Η Φωτεινή έχει 4,6 βαθμούς. Η Ανδριάνα 7,5, η οποία έχει την ίδια βαθμολογία, ισοβαθμή με τη Σιμών που έχει επίσης 7,5 βαθμούς. Αμίνα, τον θυμάσαι τον δρόμο? Ναι. Για έλα. Μέχρι και τώρα κοιτάζοντας προς τα πίσω, προβληματισμένη είσαι, δεν σε έχω καταλάβει. Τι σόι μέρος του λόγου είσαι εσύ, πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Τώρα είσαι η νικήτρια. Ναι. Θα κατάλαβα. Εσύ προβληματίζεις για το από πού θα πάρεις το βαθμό, ναι, τώρα? Δεν προβληματίζομαι, ξέρω, απλά... Είσαι δηλαδή έτοιμη γι' αυτό? Ξέρω τι θέλω, ναι. Έλα. Τι θεωρώ εγώ σωστό ότι πρέπει να γίνει. Ωραία, τι πρέπει να γίνει? Στο σύνολο θεωρώ ότι τα πιο αδύναμα look μέχρι αυτή τη στιγμή τα έχει φέρει η Φωτεινή και θα πάρω από εκεί αναγκαστικά το βαθμό, παιδιά. Φωτεινή μου, πώς φαίνεται σαν αυτό? Εξή άποψη της Αμίνας είναι... Δεν μπορώ να πω κάτι. Μου έχει ξαναφερέσει ένα βαθμό από την πρώτη εβδομάδα. Απλά μου έχει κάνει εντύπωση που έχεις αφαιρέσει διαφορές βαθμό από εμένα, ενώ βλέπεις και μια προσπάθεια, έχω κάνει και κάποια βήματα, κάποιες... Δηλαδή... Όλες προσπαθούμε πάρα πολύ τώρα σε αυτή τη φάση. Εντάξει, λέω τη δικιά μου άποψη. Είναι ικανόν. Ο βαθμός που μου αφαίρεσε θεωρώ ότι είναι άδικος, γιατί έχει δει ότι είμαι μια δυνατή παίκτρια όταν θέλω, καθώς έχω βγει και πρώτη, έχω βγει και τρίτη. Δεν θεωρώ πως είμαι πιο αδύναμη παίκτρια του παιχνιδιού, οπότε θέλει να μειώσει αυτή τη δύναμη που έχει δει σε μένα. Θέλει να ανεβάσει τον εαυτό της. Δεν θεωρώ ότι γενικώς μπουσάρει παίκτριες. Παίζει μόνη της. Παίζει ένα παιχνίδι το οποίο εκείνη έχει στο μυαλό της. Και θα παίξω κι εγώ μπάλα έτσι όπως πρέπει να παίξει από εδώ και πέρα. Αφαίρεσες λοιπόν τον βαθμό από τη Φωτεινή. Έχεις έναν επιπλέον βαθμό για τον Καλά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μπράβο σου. Πασαρέλα. Οπότε τώρα μπορούμε να βγάλουμε το εξής συμπέρασμα. Ότι τελικά το layering μπορεί να μην είναι και μια παντελής καταστροφή. Τα κορίτσια δεν πήγανε πάρα πολύ άσχημα. Έχουν συμβεί πολύ χειρότερα πράγματα στο παρελθόν. Μπράβο σας γι' αυτό. Τώρα, την επόμενη φορά που θα τις δείτε, έχουν ελεύθερο θέμα, έτσι για να ξεκουραστούν κάπως λίγο και να δούμε τι έχουν σκεφτεί και τι δικά τους πράγματα θα φέρουν για τους κριτές και για εσάς βεβαίως στο My Style Rocks. Κορίτσια μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Ευχαριστώ τους κριτές μου που τόσο πολύ αγαπώ. Το Λάκι μου, την Ευελίνη μου και το Στέλιο μου. Και φυσικά πάνω από όλους εσάς. Γεια!